πάμε τώρα στον Νίκο για πρακά, γιατί πού είναι το πατρινό καρναβάλι για πάντα τώρα για μουσικό χαλί, ορίστε. Γεια σου Νικόλα. Ρε Νίκο, σε δουλεύουμε ρε φίλε. Καλημέρα και χρόνια πολλά από την Πάτρα. Πείτε μου λίγο τι ώρα είναι, παρακαλώ. 9 και 50. 8 και 50. 9 παρά 10. 9 και 50. Για όσους δεν πιστεύουν λοιπόν ότι το πάρτι εδώ είναι non-stop καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δείτε τι γίνεται. Από χτες το βράδυ, ακόμα και αυτήν την ώρα, ο κόσμος είναι έξω, είναι στα καταστήματα, χορεύει, διασκεδάζει, περνάει καλά. Αυτό είναι το πατρινό καρναβάλι, ένα πάρτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2-24 ώρα, γιατί είναι από την Παρασκευή σε εξέλιξη το τελευταίο τρίμηνο του πατρινού καρναβαλιού. Και όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί από αυτούς νομίζω θα το πάρουν σερί μέχρι και την παρέλαση που είναι προγραμματισμένη για τις 2 η ώρα το μεσημέρι εδώ στο κέντρο της Πάτρας. Και βέβαια μετά η ολοκλήρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων με την τελετή καύσης του Βασιλιά Καρνάβαλου. Να σας πω ότι αυτή την ώρα που εδώ οι καρναβαλιστές ακόμα χορεύουν, πριν λίγο ακριβώς από πίσω τους βρισκόντουσαν άτομα του τομέα καθαριότητας του Δήμου που καθάριζαν το δρόμο. Όλο το κέντρο της Πάτρας έχει κυριολεκτικά γίνει γυαλί, έχουν καθαριστεί τα πάντα για να είναι όλα έτοιμα για τις μεγάλες παρελάσεις. Ένα χαρακτηριστικό θέμα ήταν και με μια ηλικιωμένη γιαγιά η οποία είχε βγει πάνω από το μπαλκόνι και κοίταζε τους καρναβαλιστές οι οποίοι βγαίνανε έξω, έβγαινε έξω και κοίταγε τους καρναβαλιστές. Να σας πω όμως ότι έχουμε και την άσχημη πλευρά του πατρινού καρναβαλιού. Λίγο νωρίτερα περάσαμε από τον Ερυθρό Σταυρό, από το ιατρείο το οποίο έχει στήσει ο Ερυθρός Σταυρός της Πάτρας εδώ στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου. 246 περιστατικά αντιμετώπισε χθες το βράδυ. Μέχρι και πριν λίγες ώρες, από ό,τι μας είπανε, είχαν κόσμο, είχαν περιστατικά στο κινητό αυτό ιατρείο. Πολλά τα περιστατικά μέθης. Δυστυχώς ανάμεσά τους για ακόμα μια χρονιά ήταν και αρκετοί ανήλικοι. Εντάξει, είναι τώρα. Θέλει πολύ προσοχή. Και η μέθη και η κατανάλωση και οι μπόμπες όπου υπάρχουν αυτές. Εντάξει, θέλει προσοχή πάρα πολύ. Φέρτε τον μπροστά, ρε παιδιά, έχει κοινό. Περνάμε καλά, διασκεδάζουμε. Έτσι. Φίνα, αδερφέ, φίνα. Α, έγινε, αγόρι μου. Σε πάω. Νικόλα. Νίκο. Εντάξει. Εντάξει, Νίκο, δεν είναι ταξίδι αυτό που ζούμε μαζί. Όλα φίνα, Νίκο, σήμερα, όλα φίνα. Δεν είναι ταξίδι αυτό που ζούμε μαζί, είναι μαγεία. Εσύ επειδή τα ξέρεις, και έπαιζες μουσική και στα καρναβάλια εδώ και στο Αίγιο, μόλις κλείσει την εκπομπή, έλα, θα προλάβεις. Να σε καλά, Νίκο. Για να περάσει φίνα. Φίνα. Να είναι καλά τα παιδιά να διασκεδάσουν την εκπορά φίξεων. Σου έρχεται κι άλλη παρέα. Έρχεται. Να το, όλοι πάνε. Παιδιά, τι λέει. Κακές λέξεις δεν θέλουμε. Εντάξει. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σε αγαπάει ο κόσμος, θέλει να σε βάλει στην παρέα το από ό,τι καταλάβαμε. Να είσαι καλά, Νικόλα. Πάμε να πατρινό καρναβάλι όλοι μαζί. Να είσαι καλά, καλέ συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Νίκος Διαπλακάς, απίστευτος, εξαιρετικός, μάχημος δημοσιογράφος.